Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτές, θα ήθελα να πω από την αρχή ότι είμαστε η γενιά που τα είδαμε όλα. Τα γευτήκαμε όλα, τα παλέψαμε το κατά δυνατόν, φτάσαμε σε μια ποιότητα ζωής για μας και για τα παιδιά μας, αλλά σήμερα το λέω με τα λύπης μου ότι δεν διατηρήθηκε αυτή η ποιότητα που είχαμε πριν από 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια ακούμε συνέχεια παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό. Όλες είχαν έναν ορίζοντα 60 και 70 χρόνια, όπως και λέει και σήμερα ο Υπουργός, μέχρι το 70. Βέβαια εμείς αύξηση θα πάρουμε το 60, λοιπόν, όπως θα τοποθετούνται. Με αυτό το πνεύμα λέμε ότι η γενιά μας έχει κάθε λόγο να διεκδικεί αυτά που αυτά τα χρόνια πλήρωσε. Και πράγματι ακούσαμε και εκφράσεις ότι, ξέρετε, το συνταξιοδοτικό θα λυθεί φυσιολογικά από... Φυσιολογικά ποιος είναι? Είναι εκείνο που όλοι απεύχονται. Να φτάσουμε στο τελευταίο στάδιο της ζωής μας και πραγματικά με αυτό το πνεύμα πολιτεύονται, γιατί το είδαμε αυτό να πραγματοποιείται με την αποκατάσταση που λένε για το ΕΚΑΣ, το ισοδύναμο. Αυτοί που χάσαν το ΕΚΑΣ ήταν 350.000. Αυτοί που σήμερα το δικαιούνται είναι 230. Αυτό το ποσοστό λοιπόν που έφυγε αλάφρωσε το συνταξιοδοτικό κόστος κατά τα λιγόμενα του πατριώτη μου, του βουλευτή Πρέβεζας εκεί, του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον λόγο αυτόν έχω να πω ότι δεν βλέπουμε και σε τούτο το νομοσχέδιο να υπάρχει κάτι που να το θεωρήσουμε ότι πάει προς μια κατεύθυνση που θα ανακουφίσει. Είδαμε μια αποκατάσταση, ας πούμε, ότι και ταλαιπωρείται ο κόσμος των συνταξιούχων αυτή τη στιγμή από τον Άννα στον Καγιάφα για την έκπτωση που δικαιούται αυτοί που είχαν το ΕΚΑΣ. Δεν έχει περάσει στο σύστημα, οι γιατροί δεν το βρίσκονε, η διαδικασία είναι πραγματικά να κατακλυζόμαστε από τηλέφωνα ζητώντας ο κόσμος πληροφορίες. Πέρα από εκεί, οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, όπως με το νόμο 3863 του 10, πληρώνουν 1 ευρώ το μήνα για θεραπευτικό και κοινωνικό τουρισμό. Αυτό δεν έφτασε ακόμα να υλοποιηθεί. Όλοι τους μέχρι τώρα μας υπόσχονταν από τον επόμενο καλοκαίρι θα μπείτε στον θεραπευτικό και κοινωνικό τουρισμό. Ακόμα σήμερα τα λεφτά αυτά που είναι μαζεμένα είναι απάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη δυνατότητα που θα ανακούφιζε κάποιο κόσμο που τρέχει από θάλασσα σε θάλασσα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Βέβαια ζητάμε αυτό το θέμα να τακτοποιηθεί το συντομότερο. Είναι ενήμερος ο κύριος Υπουργός, του στείλαμε τελευταία υπόμνημα και του λέμε ακριβώς πού έχει αυτό σκοντάψει και από ποιους μηχανισμούς. Έπρεπε να είχαν φτάσει στον ΟΑΕΔ να κάνει το πρόγραμμα που είχε πρώτα η εργατική εστία και μαζί με όλους τους συνταξιούχους το ζητάμε. Τώρα θα ήμασταν ευτυχείς να πούμε στους συνταξιούχους, γιατί τόσα χρόνια που κυκλοφορούμε εδώ, ότι θα πάρουν κάποια αύξηση. Όπως είδατε, με την προπαγάνδα ετοιμάστηκαν όλο αυτόν τον καιρό ότι θα πάρουν όλοι κάτι. Είδαμε αυτό το διάστημα να έρχονται κανένα 2,5, 3, 5, 8 μέχρι 12 ευρώ, ας πούμε, σε τσέπη. Αυτό φαίνεται ότι θα το δούμε και στα επικουρικά. Γιατί εκεί που λιανιστήκαμε είναι τα επικουρικά. Και μάλιστα είμαστε από εκείνους που δεν είχαμε επικουρικό ταμείο, αλλά ήμασταν αυτασφαλισμένοι στους ηλεκτρολόγους, γιατί υπήρξε ηλεκτρολόγος πρώτα. Πλήρωνα και τον κλάδο υγείας και τον κλάδο σύνταξης και τελικά η σύνταξή μου, αυτή που έβγαλα στο επικουρικό, είναι στο 1 τρίτον. Με αυτό και μόνον είμαστε από εκείνους που λέμε μας κατακριοργήσατε, πέρα από εκείνο με τις κλάσεις του ΤΕΒΕ, που οι 8 ήταν υποχρεωτικές, η 8η μέχρι τη 14η ήταν προαιρετική. Αυτόν τον κόσμο που έβγαλε συντάξεις τέτοιες είναι κατακριοργημένος, είναι στο 1 τρίτον από τη σύνταξη που έβγαλε.
ή έβγαλαν συντάξεις, συνάδελφοι που συναντάω ας πούμε και μου λένε ότι έβγαλαν συντάξεις 3 και 3,5 χιλιάδικα και σήμερα είναι στα 1.300. Αυτός ο κόσμος με τις κλάσεις αυτές που ετοιμάζεται να ξαναβάλλεται πάλι, ας προσέξουν οι νέοι ασφαλισμένοι τι, γιατί λένε τι θα πληρώνουν, αλλά δεν λένε τι θα πάρουν. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν είμαστε καχύποπτοι ότι θα έχουν την ίδια τύχη με τις κλάσεις τις δικές μας στο ΤΕΒΕ, θα έχουν και οι σημερινοί ασφαλισμένοι.